καταλαβαίνω ότι σας ενοχλεί. Τουλάχιστον θα έχουμε και ησυχία. Εγώ πάντως δεν μπορώ να ζήσω με γραφείο τελετών δίπλα στο σπίτι μου. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι σαν να βλέπεις τα προσεχώς στο σινεμά. Σου δώσω εγώ καμιά. Να σου πω εγώ προσεχώς. Όλους θα σας θάψω εγώ. Κυρία Παναγιώτα, ας είμαστε λίγο λογικοί. Μια επιχείρηση σαν όλες τις άλλες είναι. Ναι, όχι, Χριστό μου, δεν είναι μια επιχείρηση σαν όλες τις άλλες. Το ίδιο θα ήταν ένα φούρνος. Μην ανησυχείς, θα τον έχει το φούρνο του κι αυτό για την αποτέφρωση. Σας παρακαλώ, σταματήστε, μην μου λέτε τέτοια. Έχουν πιάσει όλες οι υπαρξιακές μου ανησυχίες. Ποιοι είμαστε, πού πάμε. Η μόνη αλήθεια της ζωής είναι ο θάνατος. Yes. Και πρέπει να μας το θυμίσουν κάθε μέρα. Να ο άχρηστος. Τίποτα δεν κάνει για να τους ξεφορτωθούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, κύριε μου. Δεν υπάρχει νομικό αίρισμα για τέτοιου είδους περίπτωση. Σωστά δεν τα λέω, Χρήστο μου. Σωστότατα. Το μόνο μας απομένει είναι να κάνουμε μια τριμελή επιτροπή γειτόνων από 5 άτομα και να πάμε δίπλα στους γείτονες να τους ζητήσουμε ευγενικά να μετακομίσουν. Τώρα δέσαμε. Άμα δεν μπορείς να το βλέπεις, μην περνάς από εκεί. Άλλασε πεζοδρόμιο. Όχι, αγάπη μου, δεν θα πέσω εγώ στην παγίδα της άρνησης. Όλο το σύγχρονο κοινωνικό σύστημα στηρίζεται στην άρνηση του θανάτου. Στην αιώνια νιώτη, στα θαυματουργά ελιξίρια υγείας. Ενδιαφέρουσα άποψη. Πάω για τρέξιμο. Δεν θα πας πουθενά αν δεν σου πάρω πρώτα φωσφοριζέ μπουφανάκι για να σε βλέπουν. Και να με περνάνε για τροχονόμο. Μη γελάς καθόλου. Αν δεν σε δει κάποιος και σε πατήσει με το αυτοκίνητο, τι θα κάνω εγώ μετά. Θα πας στο γραφείο και ιδιών δίπλα. Σταμάτα μου να τα λες αυτά. Σταμάτα. Τρομάζω. Χρήστο. Αυτή η ελιά έτσι ήταν. Σαν να έχει μεγαλώσει. Γι' αυτό σε στείλαμε, βρε άχρηστε! Για να πάρεις 20% έκπτωση! Μετά από πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις! Και τι να την κάνω την έκπτωση εγώ, βρε! Εσείς τίποτα, αλλά ο Αποστόλης θα τη χρειαστεί. Αργά ή γρήγορα. Καλησπέρα! Συγγνώμη. Καλησπέρα. Και δεν μιλάμε μόνο για την ταφή, μιλάμε για ολόκληρο το πακέτο. Αγρύπνια, μεταφορά, χτένισμα, μακιγιάζ και ταρίκευση. Ωραία, εγώ θα κρατήσω το μακιγιάζ και το χτένισμα. Την ταρίκευση, Βασιλικούλα. Θα τη χρειαστεί μέχρι να βρει γαμπρό. Εγώ πάντως λέω, ας δούμε το θετικό της υπόθεσης. Α, εγώ το είδα κιόλας. Μια χείρα. Κάτσε καλά. Βέβαια, θα παίρνουν αξία και τα σπίτια μας με αυτό το πράγμα από κάτω. Το θετικό είναι ότι θα συνειδητοποιούμε κάθε μέρα ότι η ζωή είναι μικρή. Τι λες, Κωνσταντίνη μου, τι λες. Και ότι πρέπει να τυχερόμαστε χωρίς γκρίνιες για ασήμαντα πράγματα. Καλά, είχα κι εγώ τα χρήματα του μπαμπάκα σου να δεις πως θα χαιρόμουν. Τα πίστεψε με, η μιζέρια δεν είναι θέμα χρημάτων. Μίζερη εγώ, άντε μην τα πάρω στο κρανίο γιατί τα έχω μαζεμένα, άντε γιατί. Γιατί τι θα μου κάνεις, να σε δω τι θα μου κάνεις. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εσύ δεν είπες να μην τσακωνόμαστε για ασήμαντα πράγματα. Α, είμαι και ασήμαντη τώρα. Καλά, θα τα πούμε μετά οι δυο μας, Θανασάκη. Όχι μανούλα, δεν έχω τίποτα, πήρα απλά να σου πω ότι σ' αγαπάω. Ναι, άντε φιλάκια, μαμά. Τον γκάζι, ε! Το νου σου τον γκάζι, να το κλείνεις. Φιλάκια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι είναι αυτό? Έκανες εικαστικές παρεμβάσεις στο σαλόνι? Σου πήρα διάδρομο για να μην τρέχεις έξω και αγωνιώ κι εγώ. Έχει πάρα πολλά προγράμματα. Συγγνώμη που θα σε στεναχωρήσω. Δεν θέλω να φανώ αχαρίστος, αλλά μου αρέσει πολύ περισσότερο να τρέχω στον καθαρό αέρα παρά εδώ μέσα. Είσαι τρελός με τέτοιους ατμοσφαιρικούς ρήπους εκεί έξω. Σου πήρα και ιονιστή. Άρα εδώ μέσα η ατμόσφαιρα είναι καλύτερη. Ανέβα να το δοκιμάσεις. Ορίστε, ανέβηκα. Δεν είναι ωραία? Κοίτα. Μπορείς να ανεβαίνεις ανηφόρες, να κατεβαίνεις κατηφόρες. Έχει και πρόγραμμα στο δάσος. Εντάξει, στο ποτάμι. Εντάξει. Το δοκιμάσαμε τώρα, ε. Σταμάτα το. Μισό λεπτό. Πώς σταματάει? Μάρκο, δεν ξέρω πώς σταματάει. Μάρκο, σταμάτα το. Δεν ξέρω πώς σταματάει. Δεν έχω διαβάσει το μάνιουαλ. Μάρκο, θα το πάθω τελικά το ατύχημα. Στα αλήθεια, σταμάτα το. Δεν ξέρω πώς σταματάει. Μάρκο, σταμάτα το. Μισό λεπτό. Το βρήκα. Φαντάζεσαι να μας πιάνει την κουβέντα. Α, Παναγία μου, την άδεια δώσαμε. Την άδεια. Έβγαλες τα σκουπίδια σου. Ναι. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Καλά, να πίστευτε ότι βρίσκα στα σκουπίδια. Εγώ για σας το έκανα, για να σας απαλλάξω. Εγώ δεν έχει κανένα πρόβλημα μεγάλο. Καλά και τους συγγενείς του ανθρώπου δεν τους σκεφτήκατε. Μέσα στον πόνο τους δεν θα έχουν τι να θάψουν. Και μπλέξατε και αυτόν τον καημένο τον αφελή στα σχέδιά σας. Δεν είμαι καημένος, ούτε αφελής. Πρέπει να επιστρέψουμε το πτώμα του Νικολαίδη. Αλλιώς είμαστε όλοι συνένοχοι. Ναι, καλά τα λες εσύ, αλλά εγώ δεν τον ξανακουβαλάω. Τι να κουβαλήσεις, καλέ? Το πτώμα. Το πτώμα. Άμα καλέ. Ε, ανάποδα, πατρέ! Σε αυτό το κάδο εδώ πέρα, το μάλλον. Τη ανακύκλωση. Αφού στον άλλο δεν χωρούσε. Πέρασε η σκουπιδιάρα. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω αυτό. Τον πήρανε. Και τον πήρανε και τον αλέσανε. Συγχαρητήρια.
Είδατε που μας οδήγησαν τα σχέδιά σας. Κανένα σχέδιο δεν είναι λάθαστο. Υπάρχουν πάντοτε απρόβλεπτοι παράγοντες. Εγώ δεν θα δείξω αύριο στη χείρα, κύριε Παλαβούτη, τους απρόβλεπτους παράγοντες. Τίποτε δεν τις δείξεις. Θα προσπαθήσεις να την πείσεις να τον αποτεφρώσουν. Με ποια δικαιολογία? Κάτι θα βρεις εσύ. Όταν είναι να μου πληρώσεις το ενίκιο, βρίσκεις πολλές. Να μαγριαστείς τάχτες. Εγώ είμαι εδώ. Είναι ψηλός. 1,83. Καστανά μαλλιά. Μουσάκι 2 ημερών. Είναι όμορφος, πολύ όμορφος. Σίγουρα κάτι έχει πάθει. Αχ, ήρθε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού είσαι, παιδί μου, κόντεψα να τρελαθώ. Μη μου πεις ότι πήρες την αστυνομία τηλέφωνο. Μα τι θα έκανα, πήγες να πετάξεις τα σκουπίδια και κάνεις μισή ώρα. Ή έπαθες κάτι, ή με κερατώνεις. Και στις δύο περιπτώσεις την αστυνομία θα τη χρειαζόμαστε. Αν όλη αυτή η κρίση είναι για το γραφείο τελετών, έχω να σου πω πως πολύ σύντομα θα φύγει από τη μέση. Γιατί τι έγινε? Είναι μεγάλη ιστορία. Οι γείτονες πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Τέλεια. Υπόσχεση. Την Ελιά θα πας να την κοιτάξεις.